Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος σφραγίζεται μέσα μας με το Άγιο Μύρο, την ώρα που τελείται το μυστήριο του χρίσματος μετά τη βάφτιση. Το Άγιο Μύρο, που αποτελείται από λάδι, κρασί και πολλά άλλα εύωσμα είδη, συμβολίζει το ποικίλο και πολυειδές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα οι Απόστολοι και αργότερα οι Επίσκοποι τελούσαν το μυστήριο του χρίσματος τοποθετώντας τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι των πιστών. Αλλά οι χριστιανοί πλήθυναν και δεν τους προλάβαιναν οι Επίσκοποι. Τότε το μυστήριο άρχισε να τελείται με το αγιασμένο μύρο. Μόνον ο Επίσκοπος είχε δικαίωμα να το κάνει Άγιο, αλλά οι πρεσβύτεροι είχαν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν για να χρέουν τους πιστούς. Η ιστορία του μύρου αρχίζει με τον Μωυσή. Το δε πιστικόν μύρον, ο Μωυσής πρώτος, παραθεού και λευστής, επίησε δια την των αρχιερέων χρήσιν και των ιερέων. Πιστικόν δε ήρηται ή μυστικόν, ότι επί τούτο ανθρώπους επιστήμονας σοφούς έστησεν εργάζεστε αυτό, και μόνον ο Μωυσής μυστικός τούτο διαταξάμενος. Και σήμερα, σε ένδειξη τιμής προς τον Οικουμενικό Θρόνο και για να δηλωθεί έμπρακτα η ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, μόνος ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως δικαιούται να παρασκευάζει και να καθαγιάζει το μύρο. Κάθε 10 χρόνια περίπου, όταν τελειώνει η υπάρχουσα ποσότητα του Αγίου Μύρου, καλούνται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη κάποιοι επίλεκτοι χημικοί, φαρμακοποιοί και προμηθευτές υλικών, που σιγά σιγά πήραν να ονομάζονται μυρεψοί από τον Άρχοντα Μυρεψό, για να παρασκευάσουν νέα ποσότητα μύρου που θα αγιαστεί από τον Πατριάρχη και θα μοιραστεί στις Ορθόδοξες Εκκλησίες όλου του κόσμου, εκτός από τα Πατριαρχία της Μόσχας, του Βουκουρεστίου και του Βελιγραδίου. Πρόκειται για μια συνέχεια αιώνων ιστορίας και μια αληθινά βυζαντινή παράδοση. Προσφερομένους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο πιστός εν επαγγελία και αμεταμέλητος της χαρίσμασιν, ο καλέσας τους δούλους σου τούτους εις το διακονήσε το ιερό έργο της Παρασκευής και εψίσεως του Αγίου Μύρου. Αυτός, συνεργός αυτών γενόμενος, ενδυνάμωσον αυτούς και δώσ' αυτής μετ' επιμελίας και συνέσεως επιτελέσε το ιερόν έργο. Η διαδικασία της Παρασκευής του Μύρου ξεκινάει την Κυριακή των Βαΐων με την ευλογία των μυρεψών από τον Πατριάρχη. Στη συνέχεια
Οι μοιρεψοί, με τις οδηγίες του άρχοντα μοιρεψού, παρασκευάζουν με κρυφό και μυστηριώδη τρόπο το μύρο επί τρεις ημέρες. Τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, σε πανηγυρική τελετή, το μύρο καθαγιάζεται από τον Πατριάρχη μέσα στο ιερό της Εκκλησίας. Το Άγιο Μύρο χρησιμοποιείται στα εγγένεια ναών για το πλήσιμο της Αγίας Τράπεζας και για το χρίσμα των νεοβαπτιστέντων χριστιανών. Παλιά το χρησιμοποιούσαν και για το χρίσμα των αυτοκρατόρων στην ενθρόνησή τους. Το 2002 είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που συμμετέχει γυναίκα στην έψεση του Αγίου Μύρου. Μετά τη λειτουργία των βαΐων, οι μοιρεψοί χύνουν στα καζάνια την πρώτη ύλη, το λάδι, σύμβολο του ελαίους. Το μύρο σημαίνει τη σωτηρία μας από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και τη λύτρωση από το θάνατο με τη σφραγίδα του ζωοποιού και ηλαρούντος πνεύματος.
Παρθένε κραυγάζομεν. Χαίρε μυρωθήκη του μυρυπνού ονείρου. Χαίρε Παλάμου με δέσποινα. Χαίρε Αγίου Μύρου Αλάβαστρον. Χαίρε εξαίρετον σκεύος ευώδες του μύρου. Παντός ημάς δυσόδους πάθος απάλλαξον. 10 χρόνια την περιμένα, αυτή τη στιγμή. 10 χρόνια. Γιατί το είχα πετύχει όταν ήμουν μικρή, μας είχε φέρει η μαμά εδώ πέρα και μου ήρθε σαν όνειρο αυτό το πράγμα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και λέω την επόμενη φορά θα πάω από τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι Μεγάλη Δευτέρα. Ο πατέρας Μελέτιος, συντονιστής όλης της διαδικασίας της Παρασκευής του Μύρου, ελέγχει και ετοιμάζει τα προσανάματα. Νομίζω είναι το πιο συγκινητικό γεγονός της ζωής μου μετά από το αίσθημα μητρότητας όταν γέννησα το γιο μου. Η φιλοσοφία και του Πατριαρχείου άνοιξε σε αυτό το τομέα και αισθάνονται και οι γυναίκες ότι είναι εξίσου ισότιμες προς τους άνδρες να συμμετέχουν στις Άγιες Τελετουργίες. Κάθε μέρα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, τελείται στον Πατριαρχικό Ναό η προηγιασμένη λειτουργία. Στο κουβούκλι όλα είναι έτοιμα για να έρθει ο Πατριάρχης να δώσει την ευλογία του και να αρχίσει ο ίδιος συμβολικά την έψιση του Αγίου Μύρου. Ενώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Βατικάς και Αποστόλους Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός.